ακολούθησε την έναρξη της 29ης έκθεσης Φιλοξένεια, την πρώτη μετά την έδρα του. Για να γίνει αυτό, όχι μόνο η επικοινωνιακή μας στρατηγική έχει αλλάξει και βλέπετε ότι ήδη προβάλλουμε τον τουρισμό για το φθινόπωρο, για τον χειμώνα και για την άνοιξη, όχι μόνο για το καλοκαίρι. Προβάλλουμε άγνωστες περιοχές μέχρι στιγμή της χώρας μας, αλλά και επενδύουμε στις ειδικές μορφές τουρισμού, εκείνες δηλαδή που μπορούν να μας κάνουν προορισμό για επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν να βρουν στη χώρα μας ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Φιλοξένεια εξελίχθηκε σε μια φιλοξένεια μαζί με το Πόλις, εξελίχθηκε σε μια πολύ σημαντική έκθεση με μεγάλες φιλοδοξίες. Η αύξηση των Ρώσων τουριστών είναι νομίζω η πιο μεγάλη από όλες. Μετά τους Ρώσους έρχονται οι Τούρκοι. Νομίζω ότι η παρουσία της Ρωσίας στην φιλοξένεια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.